Θα το γνωρίζετε βέβαια, θα το γνωρίζετε όπως το γνωρίζουμε όλοι, ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα της πατρίδος μας είναι η υπογεννητικότητα. Δεν υπάρχει πληθυσμός. Πεθαίνουν πολύ περισσότεροι από αυτούς που γεννούνται. Οπότε με μαθηματική ακρίβεια αυτό το έθνος έχει ημερομηνία λήξεως. Δεν είναι άγνωστο. Και στους κυβερνώντες μας είναι πολύ γνωστό αυτό. Και στους ιεράρχες μας είναι πολύ γνωστό. Αλλά φοβούμε, και σας το λέω έτσι, με πόνο καρδιάς, ότι το επιδιώκουνε. Έχουνε σχέδια. Έχουνε στόχους. Το είπε ο αδερφός μας με έναν άλλο τρόπο πριν λίγο. Ο σκοπός τους είναι να χτυπήσουν και την Ορθοδοξία μας, να τη διαλύσουν και την πατρίδα μας. Έχουν δύο στόχους. Και η πηγή είναι μία, ξέρετε. Από εκεί τροφοδοτούνται. Ποια είναι η πηγή? Η μασονία. Ναι. Από εκεί. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς? Να ενωθούμε. Πρώτα με τον Χριστό και μετά μεταξύ μας. Ενώ είναι τόσο εύκολο να λύσουμε το πρόβλημα το δημογραφικό. Αλλά οι αθεόφοβοι τι προτείνουνε? Να μας φέρουνε αλόφρισκους απ' έξω. Δεν είναι φοβερό? Χρειάζεται δηλαδή να έχει κάποιος μυαλό για να καταλάβει ότι αυτοί οι άνθρωποι όχι μόνο δεν αγαπούν το έθνος τους, αλλά θέλουν να το καταστρέψουν. Δεν είναι πολύ απλό. Παρόλα αυτά, οι κορυφές, είτε αυτός λέγεται πρωθυπουργός, είτε λέγεται πρόεδρος της Δημοκρατίας, κάνανε δηλώσεις οι άνθρωποι, είναι και ειλικρινείς, ότι θα αντικαταστήσουμε το πληθυσμό με αλόφρισκους. Και ιδίως με Μουαμεθανούς, διότι δεν έρχονται στην πατρίδα μας Ορθόδοξοι Χριστιανοί από τα Βαλκάνια ή από τη Ρωσία για να κατοικήσουν σε αυτή την πατρίδα. Έρχονται Μουαμεθανοί. Μα αυτούς θέλουμε. Εγώ είναι τόσο απλό να λύσουν το πρόβλημα. Τόσο απλό. Πόσο απλό. Θα τους το πω και αυτούς. Μήπως και δεν το ξέρουν οι καημένοι. Αυτά που δίνουν στους λαθρέους όταν τους καλούν, χιλιάδες τους καλούν και τους υπόσχονται να τους δίνουν 500 ευρώ το μήνα. Γιατροί δωρεά. Σπίτια δωρεά. Ούτε εφορία να πληρώνουν ούτε τίποτα. Αν αυτό το υποσχεθούν στους Έλληνες που είναι έξω, θα γυρίσουν όλοι, θα γυρίσουν πίσω. Πίσω θα γυρίσουν. Ναι. Είμαι τόσο σίγουρος όσο σίγουρος είμαι που σας βλέπω εδώ τώρα. Αλλά οι αντίχριστοι δεν θέλουν τους Έλληνες πίσω και φύγανε από ό,τι ξέρετε η αφρόκνεμα της πατρίδος μας, οι νέοι μας. Τώρα εμείς τους καλούμε όμως να γυρίσουν πίσω. Τους καλούμε έστω και έτσι. Διότι αφήσανε την ωραιότερη πατρίδα του κόσμου. Δεν υπάρχει ωραιότερη πατρίδα του κόσμου. Γι' αυτό και βάλετε. Βάλετε και στην πίστη και στην πατρίδα. Διότι ούτε και υπάρχει άλλη πίστη που να είναι αληθινή. Δεν υπάρχει πουθενά. Πουθενά. Θέλετε αποδείξεις? Να σας τις πω. Βλέπετε. Ο μόνος αρχηγός πίστεως τον οποίο δεν μπορείς να τον κρατήσει ο τάφος, είναι ο δικός μας. Όλο τον άλλον αρχηγό τους έχει καθελωμένους μέσα στον τάφο. Εκεί. Θέλετε τον Βούδα, μέσα εκεί είναι. Θέλετε τον Ζωράστρι, μέσα εκεί είναι. Θέλετε τον Πάπα που κάνει τον Θεό, μέσα εκεί είναι. Θέλετε τον Μωάμεθ, μέσα εκεί. Στον τάφο εκεί. Δεν μπορούσαν να σώσουν τον εαυτό τους. Τον αρχηγό το δικό μας και τη μάνα του αρχηγού μας δεν μπορούσε να τους κρατήσει ο τάφος. Δεν υπάρχουν μέσα στον τάφο, διότι ο δικός μας ο Θεός δεν ήταν μόνο άνθρωπος, ήταν και Θεός.
Ενώ όλοι οι άλλοι, οι λεγόμενοι αρχηγοί χριστιών, είναι μόνο άνθρωποι. Και ο άνθρωπος δεν μπορεί να σώσει τον άνθρωπο. Γι' αυτό και ο Θεός έγινε άνθρωπος, για να μπορεί ο άνθρωπος να σωθεί. Δηλαδή, έγινε ο Θεός άνθρωπος για να μπορεί ο άνθρωπος να γίνει κατά χάρη Θεός. Πουθενά δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Πουθενά, ψάξε το να δείτε. Πουθενά. Η μόνη πίστη που μπορεί να αλλάξει τον άνθρωπο ψυχοσωματικά και να τον κάνει κατά χάρη Θεός, είναι αυτή. Δεν υπάρχει άλλη. Και ας το κρύβουν οι μεγάλοι μας, οι πατριάρχες μας, οι αρχιερείς μας, τα κρύβουνε. Και όχι μόνο τα κρύβουνε, προωθούνε και τον οικουμενισμό. Ξέρετε τι σημαίνει οικουμενισμός, ξέρετε. Ότι όλοι είμαστε οι ίδιοι. Να μαζευτούμε και να κάνουμε μια θρησκεία. Την πατρισκεία. Τι σημαίνει αυτό? Να ενωθούμε με τον διάβολο. Ναι, όπως θα ακούσα. Είναι δυνατό να ενωθεί ο Χριστός με τον διάβολο? Πώς είναι δυνατό? Διότι όταν μας λένε οι μεγάλοι μας, οι μεγάλοι μας, ναι, ότι και ο βουδισμός είναι θρησκεία, ο μωμαθητισμός είναι θρησκείες οι οποίες πάνε όλοι για τον παράδεισο, όλοι για τον παράδεισο. Ενώ οι γραφές μας φωνάζουν, οι άγγοι μας φωνάζουν ότι όλοι οι θεοί των έθνων, δαιμόνια εσύ. Μιλάνε ξεκάθαρα, Μήπως οι καημένοι, λέω μήπως, δεν διαβάζουν Αγία Γραφή. Βέβαια έχουν πολλά πτυχία, πολλά ντοκτορά, αλλά οι καημένοι τα παίρνουν από πανεπιστήμια προτεσταντών, καθολικών, παπικών και μπορεί να μην υπάρχουν εκεί μέσα και να τους πληροφορήσουμε εμείς ότι η Αγία Γραφή λέει όλη την αλήθεια. Αν θέλουν μπορούν να τη μελετήσουμε, διότι τώρα τελευταία δεν είναι και ακριβώς τελευταία, αλλά στα τελευταία χρόνια μας μοιράζουν και το Κοράνι. Αν αυτό δεν είναι θράσος, τι είναι? Και μάλιστα το αποκαλούν το Άγιο Κοράνι και το μεταφράσαν και στα ελληνικά για να μάθουμε και εμείς οι Έλληνες. Να μην μείνουμε αγράμματοι, καθυστερημένοι. Λοιπόν, υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι μας πάνε κατά διαόλου? Σας ερωτώ εδώ. Υπάρχει καμιά αμφιβολία? Και εφόσον δεν υπάρχει αμφιβολία, μέχρι πότε θα είμαστε αυραγείς και θα είμαστε τόσο χλιαροί? Μέχρι πότε? Και ξέρετε, ο Θεός τους χλιαρούς λέει θα τους εμέσει. Ή ψυχρός λέει, ή θερμός, ή από εδώ ή από εκεί. Και εδώ οι περισσότεροι μας είμαστε χλιαροί και αλίμονό μας. Αλίμονό μας. Θα προτιμούσε ο Θεός να είμαστε ψυχροί παρά να είμαστε χλιαροί. Διότι ένας ψυχρός είναι πιο ειλικρινής, παίρνει θέση. Δεν σε θέλω, Κύριε, θα πάω να απολαύσω τα ξυλοκαίνα του διαβόλου. Είναι πιο ειλικρινής. Ο άλλος ο χλιαρός σαν για εμάς είναι ψεύτης και πολύ επικίνδυνος και για τον εαυτό του και για τους άλλους. Για σκεφτείτε πόση ζημιά μπορεί να κάνει ένας χλιαρός. Να πηγαίνει στην εκκλησία, να κάνει αυτά τα τυπικά και ουσία να είναι χλιαρός. Δεν θα ήταν καλύτερο να είναι απ' έξω? Θα μου πείτε τώρα, τι μας εμποδίζει να γίνουμε θερμοί? Γιατί δεν συμφέρει να γίνουμε ψυχροί, να χωριστούμε από το Θεό, έτσι δεν είναι? Το νομίζω ότι θα συμφωνήσετε όλοι σας. Να γίνουμε θερμοί. Πώς γίνεται κάποιος θερμός στην πίστη? Παίρνει γενναίες αποφάσεις. Γενναίες αποφάσεις. Ζητάει από τον Χριστό να πεθάνει ο παλιάνθρωπος. Ποιος είναι ο παλιάνθρωπος? Ας σας πω. Τα πάθη, οι αδυναμίες, η αμαρτία. Ξέρετε τι είναι εδώ που είσαστε όλοι μαζί, που είμαστε όλοι μαζί? Να πάρουμε τέτοιες γενναίες αποφάσεις και να γίνουμε όπως μας θέλει ο Χριστός. Θα πούν τα πάνω κάτω.
όλα τα σχέδια του διαβόλου θα διαλυθούν. Όλα, όλα, όλα. Έχουν σχέδια. Τα δαιμόνια και με τα όργανα τους. Σχέδια να κατακτήσουν την ανθρωπότητα. Βλέπετε, ψηφίζουν νόμους ό,τι είναι πιο αντίθετο από το Θεό. Ό,τι πιο αντίθετο υπάρχει από το Θεό, το ψηφίζουν. Αντίχριστο δηλαδή. Δεν σας κάνει εντύπωση η χλιαρότητα των αρχιερέων μας? Εδώ είναι το πρόβλημα. Βγάλανε εγκύκλιο. Τι διαβάσανε? Κατάλαβε κανένας τίποτε? Είπανε ωραία πράγματα, αρχαιολογικά πράγματα, αλλά λείπει εκείνο το αγωνιστικό φρόνημα. Το χλιαρό εκείνα και κι απ' εδώ να είμαστε, να μην στεναχωρέσουμε ούτε την κυβέρνηση, ούτε τους πιστούς. Δηλαδή, πάρτε ένα χαπάκι ακόμη χριστιανοί, να κοιμηθείτε μερικά χρόνια ακόμα όπως κοιμόσαστε τώρα. Πάρτε ένα χαπάκι ακόμα, Και εμείς είμαστε εδώ, θα σας φροντίζουμε εμείς, ναι. Θα σας φροντίζουμε μέχρι να σας στείλουμε εκεί που δεν θέλει να πάει κανένας. Τι λέτε, δεν φαίνεται το θέμα, δεν είναι ξεκάθαρο? Πού είναι οι κύριες φωνές να πει: Κύριε, σε αφορίζω, είσαι και αφορισμένος, δεν θα ξαναπατήσεις στην εκκλησία εάν ψηφίσεις αυτό το νόμο, όποιος και να είσαι. Βουλευτής είσαι, πρωθυπουργός είσαι, πρόεδρος είσαι. Το ίδιο δεν έκανε ο Τίμιος Πρόδρομος. Δεν σου επιτρέπεται να πάρεις τη γυναίκα του αδερφού σου. Βέβαια έχει κόστος αυτό, έχει κόστος. Βέβαια έχει τίμημα. Και το κόστος του Τιμίου Προδρόμου ήταν να του πάρει το κεφάλι. Καλά, εσύ όταν έγινες αρχιερέας, δεν ήξερες ότι έχει κόστος? Όταν έγινες δεσπότης, πατριάρχης, δεν μας το λέει ο Χριστός μας? Ή εμένα διώξαν και σας, θα σας διώξουνε, δεν λέει? Δεν αναφέρει ότι θα περνάτε καλά εκεί, άμα γίνετε χριστιανοί σωστοί, θα είσαστε στα μπουζούκια εκεί, αν και θέλουμε να τα φέρουμε τώρα μέσα στην εκκλησία, γιατί δεν μπορούμε να πάμε εμείς εκεί, θα φέρουμε μέσα εκεί. Λοιπόν, το ζητούμενο είναι τι κάνουμε εμείς, διότι υπάρχει μια ανακοίνωση από τα τέσσερα πατριαρχία το 1848 που λέει ότι η πίστη είναι στα χέρια του λαού. Υπεύθυνος για την πίστη του είναι ο λαός, ο Ορθόδοξος, ο Χριστιανός, ο απλός. Ναι, βέβαια είναι και οι άλλοι, αλλά αν οι άλλοι έχουν πουλήσει τα πάντα, η ευθύνη πέφτει σε εμάς τους μικρούς. Σε εμάς πέφτει. Να κρατήσουμε την πίστη μας με δόντια, με οτιδήποτε χρειάζεται. Θα έχει κόστος. Θα έχει κόστος, ναι. Από τη στιγμή λέει, που θέλεις να ζεις όπως θέλει ο Χριστός, θα περιμένεις και τις δοκιμασίες, λέει. Έτσι λέει. Και αυτό το βλέπουμε, το ζούμε εδώ και 2.000 χρόνια που έχουμε εκατομμύρια μάρτυρες. Αυτοί οι μάρτυρες για την πίστη τους μαρτύρησαν. Και τώρα είναι στον υφώνα του Παραδείσου. Άγγελοι κατηγορούνται, είναι φρικτό, κατηγορούνται οι Άγιοι μας ότι γίνανε αιτία, λέει, να γίνει το σχίσμα. Το έχετε ακούσει, με δήλωση έχει, ότι ο Αρχέκακος, λέει, τους ξεγέρασε, ναι, έχω τη δήλωση του εδώ, ναι, και ότι είναι στα χέρια του αλουνού και ότι εμείς πρέπει να κάνουμε προσευχή για αυτούς για να τους συγχωρέσει ο Θεός. Τι να πούμε τώρα, υπάρχει περισσότερο πάντως πιο κάτω, υπάρχει να κατέβει κάτω κάποιος να κατηγορεί τους Αγίους οι οποίοι δώσαν και τη ζωή τους για να κρατήσουν την πίστη και κατηγορούνται γιατί γίνανε αιτία επειδή δεν είμαστε ενωμένοι τώρα με τον Πάπα. Αυτό του σχέδιο. Και να σας πω που φτάσανε. Αυτός που μισείται περισσότερο είναι ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός.
Ο Άγιος Μάρκος ο Γενικός που έγινε δία, να μην είμαστε εμείς σήμερα παπικοί. Ήταν ο μόνος που δεν υπέγραψε, από ό,τι ξέρετε, την ένωση που είχαν υπογράψει όλοι οι άλλοι με τον Πάπα. Δεν υπάρχει εκκλησία στην Ελλάδα παρά μία μόνο, μία ή δύο. Και στην Πιερία και στην Αθήνα. Και στην Αθήνα. Ξέρετε ότι δεν μνημονεύεται την ημέρα της εορτής του. Και οι χριστιανοί ψάχνουν να βρουν καμιά εκκλησία με κανέναν ιερέα έτσι βλαβέστατο να πάνε να λειτουργηθούν εκεί την ημέρα. Ναι. Πού φτάσαμε. Πού φτάσαμε. Αυτές τις κολόνες που έπρεπε να τις έχουμε σαν πρότυπα. Ναι. Και από ό,τι βλέπετε, από ό,τι ξέρετε, αν ξέρετε, το μεγαλύτερο θηρίο για την Ορθοδοξία μας είναι ο οικουμενισμός και η αίρεση, οι αιρέσεις. Είσαστε μια οικογένεια εδώ, δική μου οικογένεια. Δεν μας ακούνε άλλοι και θα τα πούμε όλα μας εδώ. Έτσι. Συμφωνείτε, συμφωνείτε. Δόξα τον Θεό, δόξα τον Θεό. Λοιπόν. Διάβαζα την Ορθόδοξη. Με νύχια και με δόντια προσπαθούν να εισάγουν τον οικουμενισμό μέσα στην Εκκλησία. Ήδη μπήκε μέσα στην Εκκλησία, αλλά προσπαθούν να το επισημοποιήσουν. Τι κάνανε γι' αυτό? Κάνανε τη σύνοδο, για να είναι και επίσημο, στο Κολυμπάρι. Και δεχτήκανε όλες τις αιρέσεις ότι είναι εκκλησίες. Και έχουμε χιλιάδες Αγίους Μάρτυρες προκειμένου να μην έχουμε αιρέσεις. Προκειμένου να πολεμήσουν την αίρεση. Και ήρθαν σήμερα, στην εποχή μας, οι αρχιερείς μας να επισημοποιήσουν ότι δεν υπάρχει πλέον αίρεση. Ε? Απλώς υπάρχει διάφορες εκκλησίες εκεί και εμείς να ενωθούμε μαζί τους. Και με πιο πρόσχημα, την αγάπη. Βρήκανε την αγάπη. Να ενωθούμε δηλαδή με τον διάβολο από αγάπη. Μα πατέρες μου, δεν ξέρετε ότι υπάρχουν ήδη αγάπης? Να σας το πω, να ξέρετε κι εσείς. Ότι υπάρχει η φυσική αγάπη, που την έχουν όλα τα δημιουργήματα. Υπάρχει η θεϊκή αγάπη. Υπάρχει και η δαιμονική αγάπη, πατέρες μου. Εσείς με ποιο θέλετε να μας ανέωσετε? Με ποια αγάπη από τις τρεις? Με τη θεϊκή αποκλείεται. Γιατί δεν μπορείς να ενώσεις το ψέμα με την αλήθεια, το Χριστό με τον διάβολο. Ε? Δεν μπορείς. Τη φυσική αγάπη την έχουμε. Την έχουν όλα τα δημιουργήματα. Ε? Οφείλουμε να αγαπούμε τους ανθρώπους, έστω και αν δεν συμφωνούμε μαζί τους. Η θεϊκή αγάπη, η δαιμονική αγάπη όμως, που εσείς επιδιώκετε αυτή την αγάπη, πώς θα την δεχτούμε? Δεν φοβόσαστε το Θεό, πατέρες μου? Δεν το φοβόσαστε? Αν εσείς δεν το φοβόσαστε, το φοβόμαστε εμείς. Και δεν θα συμφωνήσουμε μαζί σας, ό,τι και να κάνετε, οτιδήποτε κόστος και αν έχει, θα το υποστούμε και δεν θα δεχτούμε τη δική σας αγάπη, η οποία είναι δαιμονική αγάπη. Έτσι. Για να συνονόμαστε. Δεν ξέρω. Και σας το λέω έτσι με πολύ αγάπη. Δεν ξέρω αν θα έχουμε κι άλλη σύναξη. Δεν ξέρω, ο Θεός ξέρει. Αλλά να είμαστε έτοιμοι για όλα. Να είμαστε έτοιμοι για όλα. Ναι. Εδώ για μια ακόμη φορά οι ιεράρχες μας δείξανε τη χλιαρότητά τους. Δεν πήρανε σταθερή θέση για αυτό εδώ το έσχος που η κυβέρνηση έχει φέρει
και το περνάει σε μια ορθόδοξη πατρίδα, που αυτό το έσος ήταν ευδέλυμα, ήταν και είναι για τους νορμάλ ανθρώπους, είναι ένα ευδέλυμα και θέλει να το περάσει σαν πρότυπο. Ξέρετε τι γίνεται στα σχολεία, ξέρετε, εδώ είσαστε και δάσκαλοι, εκπαιδευτικοί υπάρχουν εδώ και οι μητέρες, οι πατέρες, οι γονείς, ξέρετε, προωθούν αυτό το, την ανομαλία μέσα στα σχολεία. Ναι. Και δεν προωθούν μόνο αυτό, αλλά αυτά πάνε μαζί και τον οικουμενισμό προωθούν. Με τι τρόπο? Βλέπετε, ένας αφορισμένος και μια αφορισμένη, τι μπορεί να κάνει, ε? Τι σχέδια μπορεί να έχει? Μπορεί να έχει θεϊκά σχέδια? Λοιπόν, προωθήσανε στα σχολεία τη μουσική όλων των θρησκειών. Τι σημαίνει αυτό? Όπως εμείς έχουμε τη βυζαντινή μουσική και υμνούμε και δοξάζουμε και δοξολογούμε τον Θεό, τους Αγίους μας, τους Αγιάδους μας, την Παναγία μας, έχουν και οι άλλες θρησκείες τις δικές τους δοξασίες με μουσική. Και επειδή ο Θεός επέτρεψε να περάσω από τον βουδισμό και είχαμε και εμείς μουσικές του βουδισμού και κάναμε επίκληση δαιμόνων. Κατεβάζαμε κάτω τα δαιμόνια με τη μουσική αυτή. Και τώρα είναι μέσα στα σχολεία τα χριστιανικά. Και δεν μιλάει κανένας αρχιερέας να πει πού μας πας. Τι είναι, ποιος είσαι εσύ. Ποια είσαι εσύ, ποιος σου έβαλε εκεί να έχεις τέτοια μουσική και να ασχολείσαι με τα δαιμόνια για να δαιμονήσεις τα παιδιά μας. Και αν κανένας γονιός διαμαρτυρηθεί γιατί είναι συνειδητοποιημένος, βρίσκει τον πελάτη. Έχω τέτοιες περιπτώσεις, έχω προσωπικές περιπτώσεις τέτοιες, ναι. Που οι γονείς χτυπιούνται γιατί η καθηγήτρια εκεί σώνει και καλά θα μείνεις εκεί, θα ακούσεις και θα συμμετέχεις. Όλοι οι άλλοι έχουν δικαιώματα. Μα είναι χιλιοστές, μα είναι πρωτεστάτες, μα είναι οτιδήποτε. Έχουν δικαιώματα όλοι, όλοι. Οι μόνοι που δεν έχουν δικαιώματα είναι οι Ορθόδοξοι. Εκεί δεν έχεις δικαιώμα, εκεί θα υποστείς αυτά που λέει κεραμαίος. Ε, η οποία είναι από την πηγή της Μασονίας είναι. Το ξέρετε ότι στο Υπουργείο Απαιδείας, παιδείας θέλω να πω, έχουν πάντοτε μασόνους, εδώ και χρόνια πολλά. Και στα προηγούμενες κυβερνήσεις, ναι, ναι, μασόνοι είναι. Μπορείστε, είπατε κάτι. Λοντά με κυβάρα, στην παιδεία, στα παιδεία μας. Ακριβώς, στα παιδιά. Λοιπόν, αυτοί κάνουν τη δουλειά τους και την κάνουν πολύ καλά. Το παράπονο μου είναι με τους αρχιερείς μας, τους οποίους ο Χριστός είπε ότι είναι το άλας του κόσμου. Όχι μόνο της πατρίδος μου, το άλας του κόσμου. Ξέρετε, το αλάτι είναι συντηρητικό, δίνει και γεύση. Και άμα χαλάσει το αλάτι, είναι για τα σκουπίδια. Σας ερωτώ. Το άλλας αυτό είναι υγιές, έχει βρωμήσει. Γι' αυτό και δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, δεν υπάρχουν διαμαρτυρίες. Δεν τα ξέρουν οι αρχιερείς μας το τι γίνεται στα σχολεία. Ακούσατε καμιά διαμαρτυρία? Τη ράβδο αυτή που τη έδωσε ο Χριστός να την κρατάνε, θα μπορούσαν να τη χρησιμοποιήσουν για αυτές τις περιπτώσεις. Αλλά τη χρησιμοποιούν για άλλες περιπτώσεις. Ξέρετε για ποιες? Αν υπάρχει κανένας ιερέας που θέλει να κρατήσει τη θέση ορθόδοξη, αυτόν τους πάνε το κεφάλι. Το στέλνουν σε κανένα χωριό που δεν πάνε ούτε κατσίκες εκεί. Ε? Αυτή είναι. Αυτή είναι. Ναι, ναι. Λυπάμαι που το λέω, αλλά αυτή είναι η αρχιερείς μας σήμερα. Και να κάνουμε προσευχή ο Θεός να στείλει εργάτες στον αμελώνα του. Να τους αλλάξει η δυνατό. Να τους αλλάξει. Ναι. Όποιος δεν θέλει, δεν πιέζει κανέναν ο Χριστός με το ζόρι. Δεν θέλει, Κύριε.
κρέμασε το πατραχύλι σου και πήγαινε στο σπίτι σου. Δεν σε χρειαζόμαστε. Λοιπόν, πού διαφωνείτε, για πείτε μου, πού διαφωνείτε. Άμα διαφωνείτε, να το συζητήσω. Στο Περιστέρι, γιατί να το δει. Θα έρθω και εκεί ευλογημένη. Θα έρθω μέχρι εκεί ευλογημένη. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, το μήνυμα θα το στείλω μέχρι στο Περιστέρι. Και όχι μόνο. Και όχι μόνο, διότι δεν είναι μόνο η ευθύνη του Περιστερίου. Αυτός ανέλαβε μάλιστα για να κάνει την πρώτη δουλειά. Αυτός την ανέλαβε. Ο ταλέπορος. Να με συγχωρέσει ο Θεός. Ο αθεόφοβος. Τι έκανε. Έδωσε διαταγή να βγει ο εσταυρωμένος από τους ναούς. Το ιερό. Να χτυπήσεις τα πόδια σου, να χτυπήσεις τα χέρια σου, να χτυπήσεις το κεφάλι σου. Μα δεν χωράει ο νους του ανθρώπου. Πώς τολμάς άνθρωπε, πώς τολμάς άνθρωπε. Θα πρέπει να είσαι πολύ αθεόφοβος. Δεν πρέπει να έχεις φόβο Θεού. Που σημαίνει ότι δεν πρέπει να πιστεύεις στο Θεό εσύ. Για να τολμήσεις να βγάλεις τον Χριστό, ο οποίος είναι 500 χρόνια είναι εκεί. Και εσύ όταν έγινες αρχιερέας, είπες θα κρατήσω την παρακαταθήκη. Δεν ήταν η παρακαταθήκη εκείνη που θέλεις τώρα να την πετάξεις. Δεν τρέπεσαι καθόλου, ε. Αλλά ο άνθρωπος όταν δεν έχει φόβο Θεού είναι ικανός για όλα. Ευτυχώς ευαισθητοποιούνται οι χριστιανοί και αλίμον άμα ξυπνήσει αυτό το πίμνιο. Αλίμον όσες πατέρες μου θα σας πάρουνε με τις πέτρες, θα σας πάρουνε. Όσο είναι καιρός μετανοήστε. Γιατί έτσι και ξυπνήσει αυτό το θηρίο. Αυτή η πιστή που φαίνονται τώρα ότι είναι κινησμένα, ξυπνήσουνε. Δεν ξέρω αν θα ψάχνετε κι εσείς κανένα ελικόπτερο να εξαφανιστείτε. Δεν το ξέρω. Αλλά εκεί θα φτάσει. Ναι. Διότι όλα έχουν ένα όριο. Και εσείς ξεπεράσατε το όριο αυτό. Το ξεπεράσατε. Και για να μην φαίνεται ότι αερολογώ, τόλμησε κανένας εκτός από εσάς να κλείσει τους ναούς, σας ρωτώ. Γιατί σας έδωσε διαταγή ο Κέσσαρας να τις κλείσετε. Τόλμησε κανένας που 400 χρόνια μας σκλάβει σε αυτό το μέρος, οι παππούδες μας και ούτε οι Τούρκοι. Τόλμησε να κλείσουν τις εκκλησίες και τις κλείσατε εσείς. Τι άλλες αποδείξεις. Ότι γίνατε αιτία χιλιάδες άνθρωποι να πεθάνουν με τα εμβόλια σας που τα διαφημίζατε σηκώνοντας το ράσο σας, κάνοντας τις εκκλησίες εμβολιαστικά κέντρα. Τι άλλο. Τι άλλο. Να σας πω κι άλλα. Ποιος τόλμησε εκτός από εσάς την τρίμερη Ανάσταση να την κάνει διήμερη. Ποιος τόλμησε. Είσαστε αθεόφοβοι. Δεν το λέω σε όλους, για όλους. Ευτυχώς υπάρχουν και οι επενέτες εξαιρέσεις. Ευτυχώς. Ναι. Αλλά με τόση λίγη. Ποιος τόλμησε. Αυτά που κάνετε εσείς σήμερα, ποιος θα έχει κάνει. Ναι. Ποιος τόλμησε να διαφημίζει την ταυτότητα αυτή την ηλεκτρονική. Μα καθόλου τίποτα δεν σας έμεινε εμείς. Τίποτε. Δηλαδή δεν θα πρέπει να δείτε αν ο λαός, αν οι χριστιανοί συμφωνούν με αυτά που κάνετε. Δηλαδή δεν τους υπολογίζετε τίποτε, τίποτε. Έχει σκοτεινιάσει δηλαδή τόσο πολύ ο νου σας που δεν υπολογίζετε κανένα και τίποτε. Καλά το Θεό δεν τον υπολογίζετε γιατί δεν το πιστεύετε. Τους πιστούς από αυτούς που περιμένετε να τους δουλέψετε ούτε αυτούς τίποτε. Λοιπόν, πριν έρθω εδώ μου είπανε να μην μιλάω αλλά δεν μου είπανε να μην φωνάζω.
Ναι, έτσι. Γι' αυτό συμφωνέστε με. Θα κάνω υπακοή. Δεν θα μιλήσω, αλλά θα φωνάζω. Όχι σαν τον Θεό. Όχι σαν τον Θεό. Δεν ξέρω αν αυτά αν σας έχω κουράσει. Όχι, καθόλου. Να συνεχίσω. Βλέπετε, εάν ο άνθρωπος πάρει τον κατήφορο, θολώσει το μυαλό του, από γκάφα σε γκάφα πάει. Τι έκανε αυτός, δεν μπορώ να το πω ευλογημένο, τον Περιστερίου, εκεί θα πάω. Εκεί θα πάω πάλι. Των τριών ιεραρχών παρουσίασε την Παναγία με βιολί. Αν αυτός δεν είναι αθεόφοβος, ποιος μπορεί να είναι. Και για να μην υπερβάλλω, την έχω εδώ που τη φέρανε. Ναι. Την Παναγία με βιολί. Ενώ εικόνα την παρουσιάσαν εκεί στο ναό την Παναγία. Στην εκδήλωση που κάνανε εκεί των τριών ιεραρχών. Ενώ η Παναγία στο κανονικό έχει στην αγκαλιά τον Χριστό. Αλλά ο ταλέπορος, δεν μπορεί να. Και ήταν παρόν ο ίδιος. Ήταν παρόν. Δεν μπορεί να πει ότι ξέρεις, δεν ήμουν εκεί, δεν ήξερα, δεν έκανα. Ναι. Δεν είναι. Ευλογείτε, είπατε κάτι. Ορίστε. Είπα, έχει καταράκτη, δεν το είδω. Α, καταράκτη. Ορίστε. Όταν οι ιερείς διαμαρτυρηθήκαν. Ναι, ναι. Εκείνο που έκανε, τους είπε, κύριοι, έχετε μισθό. Είναι από την Ιερά Σύνοδο. Παρετηθείτε, ο Σταυρός, από τον, ο Σταυρωμένος από το Ιερό, θα κατεβεί. Γιατί είναι ακόμα σε Ιερά Σύνοδο. Και αμέσως το γύρισαν όλοι οι παπάδες, όλοι το γυρίσαν και κανένας δεν ξέρει να διαμαρτύρει. Οι πιστοί κάναν διαμαρτυρίες σε δύο εκκλησίες, τώρα τελευταία την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι, και γνωρίζω ότι κάποιοι θρασίτανοι ιερείς, καταράστηκαν λέει κάποιες που διαμαρτυρήθηκαν και πολύ καλά κάνουν. Όμως θέλω να του στείλω το μήνυμα αυτού του ιερέα, ότι η κατάρα γυρίζει στον ίδιο όταν είναι άνοικη. Θα τους δώσω το βίντεο και να τους το δώσεις. Και άμα χρειαστεί, αδερφέ μου, να δεις και περισσέρι. Θα έρθω. Αν χρειαστεί και με τα πόδια θα. Εδώ ο Άγιος Αντώνιος, ο Μέγας Αντώνιος, όταν το κινδυνευόμενο ήταν η πίστη του, άφηνε τη σπηλιά του και κατέβαινε κάτω. Και εμείς θα κατεβούμε. Αν χρειαστεί, ναι. Παρακαλώ. Εγώ θα σε πάω και εγώ κάτω. Εσύ θα με πας, Θα με πάει ο άγγελος αν πάει. Έχω άγγελος. Κύριε Λέης, δόξα τω Θεώ. Έχω τον αγχώρητο κάτι. Ευλόγησο. Πώς το δικαιολόγησε ο δικός μας ιερέας που κάμασε νωρί αυτό για τον Περιστερίο. Τι είπε. Το δικαιολόγησε. Τι είπε. Τι είπε. Ότι ο εσταυρωμένος τα βυζαντινά χρόνια ήταν πάνω στο τέμπλο. Δηλαδή πάνω ψηλά στο κέντρο του τέμπλου. Ναι. Δεν ήταν μέσα στο ιερό. Και λέει, ορθώς το έβγαλε από το ιερό. Καλά, δεν ξέρεις ευλογημένη ότι ο άνθρωπος είναι οικουμενιστής. Άμα το ρωτήσεις αν έχει κάνει το εμβόλιο, έκανε και το τρίτο. Αυτός, ναι. Και τέταρτο και πέμπτο. Δεν το λοιπόν, να είχαμε να λέγαμε. Η παράδοση είναι μέρος της πίστεώς μας. Περάσανε 500 χρόνια. Περάσανε άγιοι και άγιοι. Δεν το προσέξανε αυτό, Και ήρθε αυτός τώρα ταλέπορος να το διορθώσει. Ποιο θα διορθώσει, ταλέπορε, ποιο θα διορθώσει. Αλλά το δυσάρεστο είναι αυτό που είπε ο αδερφός, ότι η πληροφορία και η διαταγή ήρθε από τη Σύνοδο. Δεν τολμάνε όμως να το πούνε επίσημα, ότι επίσημα ο Σύνοδος λέει να φύγει ο Σταυρωμένος. Δεν τολμάνε. Είναι δειλή. Και ξέρετε γιατί είναι δειλή. Ο άνθρωπος που δεν έχει φόβο Θεού μέσα του, φοβάται όλα τα άλλα. Όλα τα άλλα τα φοβάται. Γι' αυτό και αυτοί φοβούνται. Φοβούνται το λαό, αυτό το λαό. Το φοβούνται, ναι.
Αν τολμήσω να το κάνω. Για όλες τις μεγάλες, τις σοβαρές αποφάσεις, τίποτε, μούγκα, εκεί. Και κρύβονται πίσω από τις κυβερνήσεις. Το είπε ο Κέσσαρας, το είπε αυτό. Οπότε τι να κάνουμε εμείς, καημένοι. Τι να κάνετε, να πάτε στα σπίτια σας. Ναι. Πες το εγκλωημένε. Συμφωνώ με όλα αυτά που λέτε. Αλλά νομίζω το πρόβλημα δεν είναι οι αρχιερείς. Γιατί ένας λαός έχει τους αρχιερείς που τους αξίζει. Δηλαδή, εμείς χθες υπήρχε μια πορεία κατά των του γάμου των φιλοθρών και δεν ήταν ούτε 300 άτομα. Ούτε 300 άτομα. Ναι, είμαστε πολύ. Ο λαός φταίει πρώτα. Αυτός ο λαός. Ποιος είναι υπεύθυνος για αυτού του λαού ευλογημένε? Δεν είναι οι αρχιερείς? Ο ποιμένας δεν είναι ευλογημένε που εμείς είμαστε το πίμνιο? Δεν έχει την ευθύνη ο ποιμένας που θα το πάει το κοπάδι του? Σε ρωτώ. Δεν είναι ο ποιμένας? Αλλά ο ποιμένας γίνεται λύκος και διαλύει το ποιμνιο του. Τι θα γίνει? Το αφήσανε ευλογημένε ακατήχητο αυτό το ποιμνιο για να μπορούν να το πάλι στο κρέμο όποτε θέλουν και όπως θέλουν. Αυτός είναι ο λόγος. Εγώ βλέπω ότι ο λαός είναι φιαρός. Χθες ρώτησα στην ενορία μου να πούν μαζί και δεν ήταν πρόθυμος να δει κανένας της ενοριάς. Δηλαδή... Εσύ πάλι εκεί. εσύ πάλι εκεί. Ακατήχητο τον αφήσαν ευλογημένε. Να το ξαναπώ. Και όταν ο άνθρωπος είναι ακατήχητος δεν ξέρει που είναι η αλήθεια και που είναι το ψέμα. Και άμα δεν το ξέρει, ορίστε. Εμείς γιατί δεν είμαστε αγαπητοί? Μην ορκίζεσαι ότι δεν είμαστε ακατήχητοι. Μην το ορκίζεσαι. Μην το ορκίζεσαι. Έτσι. Γέροντα, μία ερώτηση να κάνω. Ορίστε, πες. Είναι αφορισμένοι. Αυτός που αφόρησε ο Αμπρόσιος. Ποια είναι ο αφορισμός? Γιατί μου είπε ένας γέροντας από το Άγιο Όρος που είναι αφορισμένοι. Αδερφέ μου, είναι αφορισμένοι και είμαι τόσο σίγουρος όσο σίγουρος είμαι που σε βλέπω τώρα. Να λέω εκεί πέρα. Ακριβώς. Δεν μπορεί η Σύνοδος να ακυρώσει έναν αφορισμό ενός αρχιερέα. Πού το βρήκαν, πού το γράφει, να το δούμε κι εμείς. Πού το γράφει. Αλλά βλέπεις πού μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος. Πού μπορούν να φτάσουν οι αρχιερείς όταν σκύβουν εκεί τι λέει ο Κέσσαρας. Και αντί να του κλείσουν την πόρτα, να του πούνε έξω κύριε, όπως έκανε μέσα άλλους αρχιερέας. Πότε, πριν χρόνια, έκλεισε στο Θεοδόσιο την πόρτα. Δεν έχει δουλειά, κύριε. Γιατί είχε κάνει φόνους. Αυτοί κάνουν περισσότερους φόνους τώρα, από ότι εκείνο, του κλείσε την πόρτα. Και εκείνος ο ευλογημένος, τόσο ταπεινός, ταπεινώθηκε, ζήτησε συγγνώμη από το λαό εκεί, γονάτισε εκεί. Ναι, πού τέτοια ταπείνωση εδώ με αυτούς? Αυτοί έχουν κάνει τα χειρότερα έσχη που δεν θα μπορούσε να τα κάνει ούτε ο διάβολος και δεν έχουν το στέλνος να πούνε ένα συγγνώμη, να ζητήσουν το έλεος του Θεού, να μετανοήσουν. Αλλά θα λειτουργήσουν, αδελφέ μου, οι πνευματικοί νόμοι. Θα λειτουργήσουν είτε τους αρέσει είτε δεν τους αρέσει. Είτε το πιστεύουν είτε δεν το πιστεύουν. Και μάλιστα δεν θα αργήσουν κιόλας. Θα δεις κάποιους από αυτούς να είναι και σε κανένα τρελό γωμείο, εάν δεν μετανοήσουν, σε κανένα ψυχιατρίο. Ναι, έτσι. Δεν το εύχομαι, εύχομαι να μετανοήσουν και αυτοί και εμείς, γιατί και εμείς δεν τα πάμε καλά. Ναι, και είχε δίκιο ο αδερφός που ανάλογα με το λαό και οι άρχοντες του, ναι. Αλλά η ευθύνη είναι πρώτα των ποιμένων και μετά δικό μας. Και θέλω να σας πω και κάτι άλλο που ενδεχομένως το ξέρετε. Όταν δεν υπάρχει νόμος του κράτους για κάποιο παράπτωμα, την αμαρτία την έχει ατομικά ο άνθρωπος που την κάνει. Φέρνει οι εκτρώσεις, οι φόνοι που γίνονται. Όσο δεν υπήρχε νόμος του κράτους, η ευθύνη ήταν αυτό που την κάνανε του γιατρού του Χασάπη, της μάνας εκείνης της, ναι, και του πατέρα, ναι. Και όλο γύρω-γύρω που ήταν υπέρ. Από τη στιγμή που έγινε νόμος του κράτους, την ευθύνη την έχουμε όλοι μας. Το ίδιο και τώρα με τους ανωμάλους.
όσο δεν υπήρχε νόμος, η ευθύνη ήταν προσωπική δική τους. Τώρα γίναμε και εμείς συνυπεύθυνοι, επειδή είναι νόμος του κράτους. Και οφείλουμε τώρα να αγωνιστούμε περισσότερο. Γιατί έχουμε ευθύνη πλέον. Λοιπόν, πού διαφωνείτε, για πείτε μου. Ορίστε, όταν είναι κάτι προσωπικό του αλλονού, να μην μας απασχολεί. Ο ίδιος θα δώσει λόγο. Όταν όμως πρόκειται για την πίστη μας, εκεί έχουμε καθήκον να αντιδράσουμε. Ποιος όμως δεν μας σκανδαλίζει αυτό. Εμένα προσωπικά με σκανδάλισε αυτό που είδα. Και λοιπόν, μάλιστα πάρα πολύ. Θα σας θυμίσω κάτι που μου είπε ο Άγιος Παΐσιος. Όταν ήμουν κοσμικός. Για πρώτη φορά όταν πήγα και τον είδα, μου είπε αυτά που δεν πρέπει να πει. Και εγώ έξυπνος, του λέω, ξέρετε γέροντα, σκανδαλίζουμε και βλάπτουμε από τους ιερείς. Ξέρετε τι μου είπε, ο βλαμμένος βλάπτεται. Λοιπόν, εγώ μια εβδομάδα ήμουν ζαλισμένος, λέω ο γέροντας μου είναι βλαμμένο. Είχε πολύ δίκιο βέβαια, όντως ήμουν βλαμμένος και συνεχίζω. Δυστυχώς και να εύχεστε. Λοιπόν, να μην σκανδαλιζόμαστε όταν είναι τα προσωπικά τους αμαρτήματα. Όμως όταν είναι κάτι το οποίο έχει σχέση με την πίστη μας, με την πατρίδα μας, με την οικογένεια, εκεί να πάρουμε θέση αγωνιστικό. Το θέλει ο Θεός. Ναι. Το λένε και οι Άγιοι μας. Ο Άγιος Παΐσιος, αν θυμάμαι, έλεγε ότι αν κινδυνεύει η πατρίδα και εσύ κάνεις τον κορόιδο, ξέρω εγώ, αλίμονός. Είσαι για τον πύργο, έλεγε, για κλείσιμο. Ήρθε καιρός λοιπόν να ενεργοποιηθούμε. Ήρθε καιρός να ενωθούμε πρώτα με τον Χριστό και μετά με τους συνανθρώπους μας. Πώς όμως ενωνόμαστε με τον Χριστό? Έρχονται πολλοί άνθρωποι και στο μοναστήρι εκεί και συζητώντας τίθεται το θέμα, αγαπάς τον Θεό? Μα εγώ δεν αγαπώ το Θεό, εγώ, Και βλέπεις, είναι ανεξομολόγητος, είναι ακοινώνητος, δεν υστέρει, δεν εκκλησιάζεται. Έχει μαλώσει με το μισό χωριό, ξέρω. Εγώ δεν αγαπώ το Θεό, μα πώς τον αγαπάς το Θεό? Αγαπώ το Θεό, το λέει ο ίδιος, ποιος αγαπάει το Θεό? Ο τυρών, λέει, τις εντολές μου. Αυτός που τυρεί, λέει, τις εντολές μου, αυτός είναι που με αγαπάει. Εάν θα μπορούσα να κάνω μια τέτοια έρευνα εδώ σε εμάς που είσαστε, 500.000, δεν ξέρω πού είσαστε, όσοι είσαστε, πόσοι αγαπάμε τον Θεό, δεν ξέρω, εάν θα υπήρχαν καμιά δεκαριά που πραγματικά αγαπάμε τον Θεό. Ναι. Υπερβαλώ. Μήπως είπα και πολλά, δέκα άτομα. Άμα είχαμε και έναν εδώ, πάλι καλά. Ναι. Γιατί το λέω? Πείτε μου, υπάρχει κάποιος από εμάς εδώ που να μην έχει τα πάθη και τις αδυναμίες του εγωισμού, της υπερηφάνειας, της καινοδοξίας, της φιδονίας, της γαστριμαργίας, του θυμού, της οργής, της κατάκτησης, της συκοφαντίας, της πορνείας, της πτυχίας. Παραταμάσουμε να γεμίσουμε 12 καράβια. Λοιπόν, τι λέτε, να τα αφήσουμε εδώ απόψε. Να αφήσουμε εδώ όλα και να βάλουμε μια καινούρια αρχή. Ναι, ο καθένας να αφήσει τα δικά του. Δεν υπάρχει κάποιος εδώ που να μην έχει, αλλά θέλει, Χριστέ μου, ανέλαβε μας. Διότι μόνος ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει τίποτε καλό. Μόνος του μπορεί να κάνει μόνο αμαρτίες. Αυτή την ικανότητα την έχει. Αλλά κάτι καλό μόνος του δεν μπορεί. Συ Χριστό μπορεί να κάνει τα πάντα. Τα πάντα. Δεν υπάρχει κανένα αμάρτημα, κανένα πάθος που να μην μπορεί ο Χριστός να το θεραπεύσει. Και είναι μια ευκαιρία να πω και στους νέους και στους μεγαλύτερους, αυτοί που έχουν την ασθένεια
της ομοφιλοφιλίας μπορούν να θεραπευτούν. Είναι ασθένεια είναι. Δεν είναι δοσμένη από το Θεό, όπως λέει ένας ακατήχητος. Αχαιρέασε, αχαιρέασε. Ο Θεός να το κάνει αχαιρέα. Δεσπότης, δεν. Τι δήλωση έκανε ο Ταλέπορος. Αυτό που έδωσε ο Θεός, που δίνει ο Θεός, εγώ ποιος είμαι που θα το σχολιάσω και κάτι τέτοιες ανοησίες. Είναι αρρώστια, όπως είναι αρρώστια και η πορνεία, όπως είναι αρρώστια και η μοιχεία, όπως είναι αρρώστια ο εγωισμός, και η ενοδοξία, η φιλπονία, το κλέψιμο, το ψέμα. Είναι αρρώστιες της ψυχής είναι. Ναι. Για σκεφτείτε τώρα, εδώ είπα, μπορεί να υπάρχουν πόρνοι και να σηκωθούν και να το κραυγάζουν ότι εγώ είμαι πόρνος. Να το έχουν περί πολλού, περηφάνεια. Αυτό δεν κάνουν οι ομοφυλόφιλοι. Αντί να ντρέπονται, αντί να ισχύνονται, αντί να ζητήσουν το έλεγχο του Θεού, Θεέ μου, απάλλαξέ μας από αυτό το, την ασθένεια, από αυτό το αμάρτημα το οποίο δεν είναι απλό αμάρτημα. Το λέει ο Απόστολος Παύλος, το στόμα του Χριστού, ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν θα πάνε στον παράδεισο. Πού θα πάνε, Απόστολε, θα πάνε στην κόλαση. Και δεν το λένε οι αρχαίδεις, δεν το λένε, ξεκάθαρα έτσι. Ότι κύριοι, αν είσαστε κύριοι, θα κολλαστείτε με αυτό το αμάρτημα. Το λέει ο Θεός μας, ο Κύριος μας. Ανταυτού τους χαϊδεύουν. Και θα το πω και αυτό. Οικογένεια είναι εμείς σωστή, οικογένεια μου είσαστε εδώ. Πώς μπορώ να σας τα κρύψω. Λοιπόν, σε μια από τις μεγαλύτερες εορτές της χριστιανοσύνης μας, ο Πατριάρχης μας κάλεσε έναν ομοφιλόφιλο, ο οποίος το διακηρύττει κιόλας και θέλουν να τον κάνουν και πρωθυπουργό. Και τον κάλεσε, εγώ θα ήθελα να πιστεύω ότι τον κάλεσε για κατήχηση, να τον κάνει κατήχηση, να τον βοηθήσει, να του πει ότι χάνεσαι. Αλλά δεν νομίζω να τον κάλεσε γι' αυτό. Διότι αυτός πήγε με όλη την άνεσή του, με το σύντροφό του πήγε εκεί, χωρίς ντροπή, χωρίς έδος, χωρίς τίποτα, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Πήγε να διαφημίσει το πάθος του. Και δυστυχώς, αυτή η πρόσκληση, τι μήνυμα δίνει στους ανθρώπους. Δεν δίνει το μήνυμα ότι εντάξει, καλώς. Μια χαρά δεν είναι, έχει και τιμές, θα το κάνουμε και πρωθυπουργό αύριο, ξέρω εγώ, βλέπετε καλό πράγμα, Τι μήνυμα περνάει. Τι μήνυμα περνάει. Να γίνουμε όλοι. Να γίνουμε όλοι, Για να μας δεχτούν. Καταλάβατε. Βλέπετε, ο δαίμονας με τα όργανα του είναι όργανα. Γινόμαστε όργανα του διαβόλου όταν εμείς βοηθούμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Να δημιουργήσουμε οι άνθρωποι ένα καινούριο κόσμο. Τον ανάποδο κόσμο θέλουμε να κάνουμε. Άσπρο λέει ο Χριστός, μαύρο λένε αυτοί. Μαύρο ο Θεός, άσπρο λένε αυτοί. Πες το αδερφέ μου. Θέλω να καταργήσω το Ευαγγέλιο. Τα Άγια, το Ευαγγέλιο, ότι ακριβώς τα αντίθετα, ακριβώς είναι το Ευαγγέλιο. Δεν τους μισούν το Ευαγγέλιο, το συγχαίρονται το Ευαγγέλιο. Κύριε Λέσου. Κωνσταντίνε, το δείχνουν και με τη ζωή τους, διότι το Κοράνι το παρουσιάζουν σαν Άγιο Κοράνι. Εγώ δεν άκουσα ποτέ να πούνε ότι να χαρίσουν Αγίες Γραφές. Και σκέφτηκα να τους στείλουν μερικές εκεί στο φανάρι, να μοιράζει, μήπως δεν έχει ο άνθρωπος και μοιράζει τα Κοράνια. Το Κοράνι και λέει Άγιο Κοράνι. Μα υπάρχει μεγαλύτερη βλασφημία. Υπάρχει. Ναι. Και να λες και όλες οι θρησκείες είναι και μονοπάτια για τον Παράδεισο. Ναι. Όντως θέλουν να αλλάξουν την Αγία Γραφή και να κάνουν την Τρίτη Γραφή. Να κατεργήσουν τις δύο. Να γίνει η Τρίτη Γραφή. Όπως βλέπετε,
Ορίστε. Μια καινούργια, ωραία. Μια ωραία, ναι, να βολεύει όλους. Ε, να βολεύει όλους. Ναι, ναι. Έτσι. Όμως, δεν συμφωνεί ο Χριστός μας. Ούτε με την πατρισία, ούτε με τις αιρέσεις. Θέλετε αποδείξεις? Να σας πω μια αποδείξη. Και το λυπηρό είναι φοβερό όταν και οι ιερείς ακόμη παντρεύονται πρεσβυτέρες οι οποίες είναι αιρετικές χωρίς να βαπτίζονται. Έχουμε τέτοιες περιπτώσεις. Μου ήρθε ένα τέτοιο μήνυμα από τη Γερμανία. Ο ιερέας εκεί έχει μια καθολική η οποία δεν έχει βαπτιστεί. Μπορείτε να μου πείτε αυτός ο ιερέας θα μπορεί να είναι ιερέας? Θα μπορεί αυτός, αυτός είναι επικίνδυνος και για τον εαυτό του πρώτα και για το πίμνιο. Και για να το σταχυολογήσω. Είχαμε ένα τέτοιο αντρόγυνο στη Γερμανία που είχε παντρευτεί ένας Έλληνας Ορθόδοξος, μια καθολική, η οποία δεν δέχτηκε να βαπτιστεί. Πήγανε στην Ελλάδα. Ήρθαν στην Ελλάδα για διακοπές και πήγανε εκεί στο Λουτράκι. Και σκεφτήκανε, καλό είναι να πάμε να προσκυνήσουμε και τον Άγιο Πατάπιο. Ποτάει εκεί, στο Λουτράκι. Ναι, πράγματι πήγανε. Μπήκε, λέει, πρώτα ο σύζυγος. Προσκύνησε την κάρα, το λείψαν του Αγίου και από πίσω πήγε και η άλλη. Μόλις ανέβηκε το σκαλοπάτι, εκεί έχει ένα σκαλοπάτι από ό,τι μου λένε, πάω κάτω, σαν καρπούζι, έσκασε κάτω. Την πήρανε και τη σηκώσαν, τη βγάλανε έξω, τη συνεφέρανε, πας περιπτώσει. Καλά, τι είπατες, τι έχεις, πώς είναι? Καλά, λέει, δεν ακούσατε, δεν είδατε. Ο Άγιος με έσπρωξε και μου είπε πώς εσύ τολμάς μια αιρετική να με προσκυνήσεις. Μιλάει ο Θεός από πάνω και δεν τον ακούνε καθόλου οι αρχιερείς μας. Τίποτε. Αθεόφοβοι είναι. Ε, υπάρχει το περιστατικό γραμμένο εκεί, στον Άγιο Πατάκο. Ναι. Αθεόφοβοι άνθρωποι. Τι άλλο να πει ο ουρανός, να τα ρίξει κάτω όλα και να τα κάψει, θα το κάνει και αυτό, για δεν υπάρχουν μετάνοιες. Θα το κάνει και αυτό, όπως έκανε στα Σόδομα και τα Γόμορα. Είναι ιστορικά γεγονότα, τα οποία όταν έρθει στο απροχώρητο η ανθρωπότητα και δεν έχει νόημα ύπαρξης του, επεμβαίνει χάρη στο Θεό. Και τα σταματάει εκεί. Το ίδιο δεν έκανε και στην εποχή του Νόε. Έχουμε περιπτώσεις, δεν είναι θεωρίες, ναι, προκειμένου να σταματήσει το κακό. Θα το κάνει ο Χριστός. Θα το κάνει. Έτοιμος είναι. Δεν βλέπετε, έχουν μαυρίσει τα σύννεφα και είναι έτοιμο να τα ρίξει από πάνω. Ε, δεν φαίνονται. Αλλά την τύφλα που έχουμε εμείς, τι θα δούμε? Ναι. Θα δούμε τα έσπα μόνο. Όσα έσπα θα μας δώσει. Ναι. Ο αφαιρισμένος. Ε, και το κλείφουμε εκεί, τα πάντα εκεί. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν. Έχετε καμιά ερώτηση? Για πείτε μου. Πείτε το. Ορίστε. Να βάλει πληροφόρο. Αχ, Θεέ μου. Τι μου το θύμισες. Θα μας χαλάσω ό,τι διάθεση. Ευλογημένη, ευλογημένη. Ξέρεις ποιος τους ανακηρύττει? Η Στοά. Από εκεί βγαίνουν. Από τη Στοά. Ναι. Οπότε, τι θα προωθήσει? Από εκεί προωθείται και ο οικουμενισμός και η πανθρησκεία. Μα το φωνάζουν κιόλας. Περιμένουν τον αρχηγό τους. Περιμένουν τον Αντίχριστο. Τον ετοιμάζουνε. Και είναι έτοιμος, είναι, ξέρετε. Έτσι και φτιαχτεί ο ναός του Σολομώντος.
που θα το φτιάξουμε πολύ γρήγορα. Θα έρθει να το φυτέψουμε εκεί. Ναι.